αυτή η 28η έκθεση μας άφησε μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Νομίζω ότι κερδίσαμε ένα στοίχημα, που έχει να κάνει με την επανεκκίνηση ουσιαστικά της έκθεσης μετά από 3 χρόνια που δεν μπορέσαμε να την υλοποιήσουμε λόγω του κορονοϊού, που πραγματικά μας έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Και παρόλο που και την περίοδο τώρα που μιλάμε και που προσπαθήσαμε να στήσουμε μια λαμπρή έκθεση, έτσι ώστε και οι εκθέτες και οι επισκέπτες να μείνουν ικανοποιημένοι, ήταν εξίσου μια δύσκολη περίοδος, με μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, με την οικονομική κρίση, κυρίως την ενεργειακή, αλλά και τις πυροσβεστικές πιέσεις, να δημιουργούν, θα λέγαμε, αρκετά προβλήματα στις ίδιες τις επιχειρήσεις και έτσι ένα κλίμα αμφιβολίας για το τι πρόκειται να έρθει στη συνέχεια. Εμείς όμως πιστεύω ότι καταφέραμε τελικά και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γι' αυτό να έχουμε μια γεμάτη έκθεση. Μία έκθεση που τα 2.800 τετραγωνικά μέτρα είχαν καλυφθεί πλήρως από τις εκθέτες και πάνω από 8.000 επισκέπτες μέσα, θα λέγαμε, σχεδόν στο τριήμερο της έκθεσής μας. Πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Πράγματι, πολύ μεγάλος αριθμός των επισκεπτών και εξαιτίας του ενδιαφέροντος που δείξανε για τους εκθέτες τους ίδιους, αλλά και εξαιτίας ταυτόχρονα των παράλληλων εκδηλώσεων που είχαν σχέση με το σαλόνι γαστρονομίας που ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Είχαμε κουζίνα, πολίτικη κουζίνα Μικρά Ασία και Πόντου. Το ότι την Κυριακή για πρώτη φορά ως έκθεση είχαμε μια μουσική συναυλία των αδελφών Τσακουρίδη που είχε μια πολύ μεγάλη προσέλευση. Καθώς επίσης και των επιχειρηματικών συναντήσεων και B2B συναντήσεων που είχαν τόσο οι εκθέτες όσο και οι πρόεδροι των μελητηρίων με τους αντίστοιχους, θα λέγαμε, επιχειρηματίες της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, αλλά και μεταξύ μας των Ελλήνων, θα έλεγα, επιχειρηματιών. Άρα πραγματικά είναι ένα στοίχημα που το κερδίσαμε, είναι, θα λέγαμε, ένα από τα σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα της περιφέρειάς μας η έκθεση που ολοκληρώθηκε χθες. Και δεν σας κρύβω ότι η ικανοποίηση αυτή προσμετράται και από ένα-δύο παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι ίδιοι οι εκθέτες, που όταν εχθές το βράδυ τους επισκεφτήκαμε έναν-έναν για το κλείσιμο της έκθεσης, το σύνολό τους σχεδόν ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι. Αρκετοί εξ αυτών μας λέγανε ότι του χρόνου ναι, θα είμαστε σίγουρα στην έκθεση. Και το πιο σημαντικό, ότι αρκετοί εξ αυτών θέλανε πλέον για του χρόνου μεγαλύτερα περίπτερα σε σχέση με αυτά που είχαν φέτος. Βλέποντας ότι ανταποκρίθηκε ο κόσμος, ανταποκρίθηκαν και οι δικές μας οι προσδοκίες για να έχουμε μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, και αυτό νομίζω είναι που μας δίνει και εμάς πλέον ένα μεγαλύτερο κουράγιο και δύναμη την επόμενη έκθεση να την οργανώσουμε με μεγαλύτερο, θα λέγαμε, ζήλο, με περισσότερες εκδηλώσεις και δρόμενα, έτσι ώστε η προσπάθεια όλων μας που είναι να αναδεικτεί η επιχειρηματικότητα της περιφέρειάς μας πραγματικά να αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Και η εξωστρέφεια, η έμφαση που δίνεται ως επιμελητήριο Καβάλας, κύριε Δέμπα, στην εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας. Κοιτάξτε, το βήμα σε μια έκθεση, γιατί πολλοί διερωτούνται τι έχει να κερδίσει κάποιος εκθέτης από τη συμμετοχή σε μια περιφερειακή έκθεση. Κακά τα ψέματα, δεν είμαστε. Ναι. Είμαστε μεν μια διεθνή έκθεση που το έχουμε κατορθώσει και να έχουμε εκθέτες από 3-4 διαφορετικές χώρες, που είναι πολύ σημαντικό για μια περιφερειακή έκθεση. Από την άλλη όμως, τι δίνει? Δίνουμε τη δύναμη και το βήμα, θα λέγαμε, σε κάποιες πολύ μικρές επιχειρήσεις να δούνε και να καταλάβουν τι είναι η συμμετοχή τους σε μια έκθεση. Πώς έρχεται ο πελάτης, πώς το προσεγγίζεις, πώς παρουσιάζεις τα προϊόντα σου. Πώς προσδοκάς ότι από μια συνάντηση ή από μια κάρτα που θα τα αλλάξεις αυτό να γίνει στη συνέχεια μια συμφωνία. Και το περισσότερο αυτό που θέλουμε για να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια είναι ότι ναι, μια π.χ. για παράδειγμα μικρή αγροδιατροφική επιχείρηση που συμμετέχει στην Καβάλα Expo, μετά από 6 μήνες ή 1 χρόνο που έχει μια μεγάλη έκθεση του εξωτερικού, είτε στη Γαλλία είτε στη Γερμανία, να αισθάνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί, ότι μπορεί να πάει εκεί και να διεκδικήσει νέους πελάτες και ένα μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων από μεγαλύτερες αγορές. Είναι ένα βήμα, είναι ουσιαστικά μια ταυτόχρονα και μια εκπαίδευση στις επιχειρήσεις μας για το τι σημαίνει συμμετοχή σε εκθέσεις, τι σημαίνει εξωστρέφεια, τι σημαίνει B2B συναντήσεις, που κάθεσαι απέναντι με έναν πελάτη από τη Σερβία ή τη Βουλγαρία και αναλύεις τα προϊόντα σου. Όλα αυτά νομίζω είναι τα θετικά που έχει ένας εκθέτης εδώ, μια μικρή επιχείρηση που συμμετέχει στην έκθεσή μας.
Η καρδιά του επιχειρήν λοιπόν χτύπησε αυτές τις μέρες την Καβάλα, κύριε Δέβα. Εκτιμώ ότι χτύπησε ζωντανά, έδωσε ένα μήνυμα, θα λέγαμε, δυναμικής επιστροφής. Ένα μήνυμα ότι οι επιχειρήσεις μας, παρά τις δυσκολίες, είναι εδώ, είναι ενεργές, είναι ζωντανές. Έδωσε ένα μήνυμα όμως και η τοπική κοινωνία, που επισκέφθηκε όλες αυτές τις ημέρες την έκθεσή μας. Και νομίζω ότι αυτό που θέλαμε, το πάντρεμα και ξανά η επανεκκίνηση, ξανά η γνωριμία των τοπικών μας προϊόντων με τους επισκέπτες μας, ότι τελικά νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε και μας ικανοποιεί πάρα πολύ το θετικό αποτέλεσμα της φετινής μας έκθεσης. Και όσον αφορά τον αριθμό των εκθετών... Κοιτάξτε, οι εκθέτες ξεπερνούσαν τους 130, και αυτό λέω ξεπερνούσανε, γιατί σε επιμελητήρια, όπως για παράδειγμα που έχουν έρθει από το εξωτερικό, συμμετείχανε σε ένα περίπτερο τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις από τη Σερβία, για παράδειγμα. Ή από τα επιμελητήρια που μας ήρθανε του Εύρου, της Λευκάδας, της Δράμας. Υπήρχαν και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ανεβάζουν τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν φέτος στην έκθεσή μας. Γενικότερα διακρίνουμε μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, κύριε Δέμπα, όσα μας λέτε. Και... Βεβαίως, κοιτάξτε, είναι πραγματικά η λέξη στοίχημα που λέμε. Ναι. Είχε το κάθε τύχη έχει το ρίσκο του. Αν θα ήταν η πρώτη έκθεση, θα σας έλεγα ότι τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα. Η επανεκκίνηση είναι το δύσκολο. Και μάλιστα όταν έχεις μια έκθεση θεσμό, η 28η, που κανονικά θα ήταν η 30η, και πρέπει να πείσεις ουσιαστικά τους επιχειρηματίες που θα έρθουν, τους εκθέτες που θα έρθουν, ότι ναι, αξίζει να έρθεις, γιατί θα προσπαθήσουμε και εμείς να φέρουμε επισκέπτες, είναι, θα λέγαμε, το δύσκολο. Άρα, όταν το σύνολο της έκθεσης καλύφθηκε από τις εκθέτες, όταν ξεπεράσαμε τους 8.000 επισκέπτες από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα, αυτό πραγματικά μας κάνει να είμαστε ικανοποιημένοι. Και όχι μόνο, είναι και, σας λέω, οι παροτρήσεις και τα λόγια και των εκθετών και των επισκεπτών, ότι ναι, μπράβο, συγχαρητήρια, έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια, μια τεχνικά άψογη έκθεση που μας βοήθησε και εμείς σαν επιχειρηματίες να πάρουμε λίγο μια ανάσα και μια αισιοδοξία, ότι παρά τις δυσκολίες θα αντέξουμε και για το επόμενο εξάμηνο και για το επόμενο χρόνο, που προβλέπονται τα πράγματα να είναι αρκετά δύσκολα.